20.000 μισθοφόροι δρούν στη Λιβύη, οι περισσότεροι με εντολή της Τουρκίας, και η αποχώρησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επανένωση της χώρας. Ήταν το μήνυμα της Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης προς τους τρεις Ευρωπαίους ομολόγους της που επισκέφτηκαν την Τρίπολη σήμερα. وأيضا نؤكد على ضرورة خروج كافة المرتزقة من أراضي الوطن وفورا. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Le Drian επανέλαβε τα λεγόμενα του Προέδρου Μακρόν, ο οποίος προημερών είχε καλέσει την Τουρκία και τη Ρωσία να αποσύρουν τους μισθοφόρους τους από τα εδάφη της Λιβύης. Que la priorité soit donnée au départ de toutes les forces et des mercenaires étrangers présents en Libye, c'est indispensable pour que ce pays retrouve sa souveraineté et son unité. Η πολιτική σταθερότητα και η ενότητα στη Λιβύη συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας. Siamo pronti a collaborare con l'autorità esecutiva unificata ad interim e a sostenerla nelle prossime fasi di questo percorso. Πάντως, αραβικά μέσα μεταδίδουν πως τουλάχιστον 120 Σύριοι μισθοφόροι εγκατέλειψαν τη Λιβύη επειδή η Τουρκία δεν κατέβαλε τους μισθούς τους. Χθες, από το βήμα της Βουλής στη Γερμανία, ο Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας υπερασπίστηκε την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ειρήνη, που στόχο έχει την επιβολή του εμπάργου όπλων στη Λιβύη. Dank Ειρήνη müssen Waffenschmuggler überhaupt erst fürchten, bei ihren illegalen Machenschaften entdeckt zu werden. Και όλα αυτά καθώς ο επικεφαλής του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ Αλμέμφι, επισκέπτεται σήμερα το Κάιρο, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών των τελευταίων ημερών, και είχε διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι.